Τον Άστον Κούτσερ, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη σε γνωστό ανδρικό περιοδικό και μίλησε για τα πάντα. Μίλησε για το ότι διέκοψε την χρήση κάναβης μετά και τα τελευταία 10 χρόνια ουσιαστικά. Και όλο αυτό συνέβη για έναν πάρα πολύ απλό λόγο. Είχε πάει με την Μίλα Κούνης στο γάμο ενός αγαπημένου του φίλου. Εκεί λοιπόν έπαθε μια κρίση πανικού, το οποίο βέβαια είπε ότι ουσιαστικά αυτό ήταν απορία και καλά της βαζεκτομής που είχε κάνει λίγο καιρό πριν. Ουσιαστικά να σου πω ότι είναι ίσως ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους αντισύλληψης από την πλευρά του άντρα. Να μην πω τώρα σε περισσότερες λεπτομέρειες. Μένεις στήρος αν κάνεις βαζεκτομή. Από ό,τι κατάλαβα, ναι, δεν μπορεί να μην είναι η γυναίκα έγκυος. Μάλιστα. Λοιπόν, για να μην μπορώ να... Για να μην κάνουν άλλα παιδιά με τη Μίλα Κούνης. Ναι. Λοιπόν, έχουν κάνει... τον έρωτα ελεύθερα δηλαδή. Ναι. Αυτό καταλαβαίνω. Okay. Η κρίση λοιπόν αυτή πανικού στάθηκε ουσιαστικά και η αφορμή για να σταματήσει να είναι χρήστης και τα τελευταία 10 χρόνια είναι καθαρός όπως είπε ο ίδιος. Στην ίδια βέβαια συνέντευξη να σας πω ότι μίλησε, αναφέρθηκε και για την περίοδο όπου ήταν παντρεμένος με την... Demi Moore. Με την Demi Moore και ότι ουσιαστικά τότε, σκεφτείτε, ήταν 26 χρονών και στα ξαφνικά βρέθηκε να έχει ουσιαστικά και την επιμέλεια τριών παιδιών. Βέβαια. Αυτόν που είχε με τον Bruce Willis, που είχε αποκτήσει η Demi Moore, που ήταν τότε νομίζω 8, 12 και 16 ετών, που πραγματικά του έκατσε λίγο κάπως βαρύ. Επίσης, μετά... τώρα μπαμπάς τριών μεγάλων κοριτσιών δεν είναι εύκολο. Καλά, και 40 νόμουν. Και ο ίδιος επίσης ήταν παιδί τότε, έτσι, 26 χρονών. Και είχε την ευθύνη τριών άλλων παιδιών. Ναι, αλλά είχε την Demi Moore. Τι αυτό δεν σας λέει γυναίκα, κάτι. Γυναίκα, γυναίκα. Ήτανε... Και αυτός κούκρος, μισό λεπτό, κούκρος και αυτός. Δεν θυμάστε που το σχολιάζαμε το τεκνό και καλά με το τεκνό, ότι πιο μεγάλη με το τεκνό δεν το θυμάστε. Ήτανε δύσκολη η περίοδος, γιατί αν θυμάστε κι εσείς, τότε τους κυνηγούσαν. Ότι τις γυναίκες κατακρίνεται άμα είναι νεαρότερους άντρες. Το Μαρκ Άντωνη που πήρε την 22χρονη δεν λέμε τίποτα. Το Μαρκ Άντωνη. Έλα, 23, σταμάτα. Όλο τη μικραίνεις. Λοιπόν, ήταν πολύ δύσκολη τότε εκείνη η περίοδος τέλος πάντων, γιατί τους κυνηγούσαν παντού οι παπαράτσι, γράφανε τα πάντα συνέχεια για αυτούς ο τύπος, αν θυμάστε κι εσείς. 10 χρόνια μετά χώρισαν και όταν λοιπόν χώρισαν, ένιωσε ανακουφισμένος μένα από τη μία, αλλά από την άλλη πάλι ένιωσε ότι ήταν φοβερά αποτυχημένος. Ένιωθε σαν να μην είναι τίποτα. Μετά κάποια στιγμή, όταν λοιπόν γνωρίζει τη Μίλα Κούνης, παντρεύονται, κάνουν και τα δύο μην παιδιά. Ήξερε από μικρός, ήταν μαζί με πολύ μικρά σε ένα sitcom, αν θυμάσαι. Έτσι, εκεί γνωρίζονται όλα. 17, αλλά δεν είχαν τότε δεσμό. Παιδιά ταλέντα. Ναι. Λοιπόν, γνωρίζονται, παντρεύονται, μετά βγάζει κάποια στιγμή η Demi Moore το βιβλίο της, άντε ξανά μανά τα ίδια. Εκεί δηλαδή που είχε ησυχάσει, το επόμενο λεπτό ξαφνικά έξω από το σχολείο των παιδιών μου λέει, βρέθηκαν οι παπαράτσι, η συνεργεία κτλ. Οπότε και σε αυτή τη φάση λοιπόν αναστατώθηκε η ζωή του.